Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ τον Θανάση τον Αλευρά για τα καλά του λόγια, καθώς και την ομάδα του TEDx, τον Κωνσταντίνο και τον Βαγγέλη, για την πρόσκληση. Είμαι ο Τάσος Γεωργαντζής, είμαι ένας εκ των συνιδρυτών του αρχιτεκτονικού γραφείου Urban Solar Project. Θα ξεκινήσω με μερικά αυτοβιογραφικά στοιχεία για εμένα και θα συνεχίσω για την USP, όπως λέμε εμείς. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε μια οικογένεια που τη δεκαετία του 80 και του 90 πήγαινε καλά. Ο πατέρας μου ήταν πολιτικός μηχανικός, η μητέρα μου συμβολογράφος. Κατάφερα και πήγα σε ένα καλό ιδιωτικό σχολείο. Δεν υπάρχει κανένα δράμα εδώ. Οι γονείς μου ήταν μια χαρά, δούλευαν πολύ, έβγαιναν πολύ, ξόδευαν πολύ. Ό,τι έκαναν δηλαδή οι άνθρωποι εκείνης της εποχής. Στο σχολείο δεν ήμουν ο καλύτερος μαθητής, αλλά ούτε και κακός. Ήμουνα σε ένα cool spot, να μην φαίνομαι ούτε nerd ούτε χαζός, ας πούμε. Ήταν το cool spot της εποχής. Πάντοτε ήμουν δημοφιλής, πρόεδρος τάξης, αλλά την άλλη μεριά πάντοτε υπερασπιζόμενος τους αδύναμους. Όσο για τα επαγγελματικά, ήξερα ότι έπρεπε να συνεχίσω την εταιρεία του πατέρα μου. Ας πούμε τι έκανε. Ήταν μια τεχνική εταιρεία που έκανε δημόσια έργα, κτίρια, δρόμους, βιολογικούς καθαρισμούς και αγωγούς. Εμένα, όπως ήταν σίγουρο, δεν ήταν αυτό το όνειρό μου. Τα κτίρια με διέφεραν, προφανώς, αλλά τα υπόλοιπα σίγουρα όχι. Τι να κάνω όμως, τα αγόρια της εποχής έπρεπε να ακολουθήσουν τα κτίρια του πατέρα τους. Ο πατέρας μου δεν με πίεσε, με συμβούλεψε. Εγώ όμως ήθελα άλλα να κάνω. Αρχιτεκτονική, interior design, product design. Άρα θα παρατούσα την οικογενειακή επιχείρηση με 20 μηχανικούς και εκατομμύρια τζίρο. Ενώ λοιπόν προετοιμαζόμουν να περάσω το Πολυτεχνείο στην Ελλάδα, δεν έγραψα καλά σε ένα μάθημα και για καλή μου τύχη βρέθηκα στην Αγγλία. Εκεί λοιπόν ξεκίνησα να σπουδάζω. Και τότε συνέβη. Ήξερα ότι η εταιρεία του πατέρα μου δεν πήγαινε καλά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως όλες τις εταιρείες που είχαν γιγαντωθεί μέχρι τότε, και ξαφνικά δεν είχαν αρκετά έργα για όλους. Κάποια έργα δεν πάρθηκαν, κάποια που πάρθηκαν δεν έγιναν, οι τράπεζες σταμάτησαν τις χρηματοδοτήσεις και ξαφνικά η εταιρεία χρεοκόπησε. Έτσι ξαφνικά το πεπρωμένο μου δεν υπήρχε πλέον. Σε μια στιγμή από τη σιγουριά βρίσκεσαι ξαφνικά μετέωρος. Προφανώς για ένα παιδί 21-22 χρονών αυτό είναι σοκαριστικό. Υπήρχε ακόμα η μητέρα μου που ακόμα μπορούσε να οικονομικά να μας στηρίξει. Οπότε όλα καλά. Συνέχισα τις σπουδές μου, έκανα ακόμα ένα πτυχιακό στο UCL και μετά αποφάσισα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα για να πάω στρατό και σιγά σιγά να αποφασίσω τι θα κάνω. Ούτως ή άλλως κανείς δεν βιαζόταν πλέον. Η Ελλάδα ακόμα πήγαινε μια χαρά, η εταιρεία του πατέρα μου δεν υπήρχε, δεν χρειαζόταν να ασχοληθώ με δρόμους και βιολογικούς, η μαμά είχε λεφτά να μας δώσει. Και τότε συνέβη το δεύτερο. Η δουλειά της μητέρας μου άρχισε να μην πηγαίνει καλά, δεν γίνανε αρκετά συμβόλαια, δεν έμοιαζαν και πολύ καλά τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ας θυμηθούμε ότι ήταν το 2008, εποχές κλιματομαστικής κρίσης, Lehman Brothers, etc. Αν και ήταν δύσκολο, κατάφερα και βρήκα μια δουλειά σε μια κατασκευαστική εταιρεία της εποχής, από τις μεγαλύτερες. Μετακόμισα σε σπίτι δικό μου, με συγκάτοικο, τον τωρινό κουμπάρο μου και όλα καλά. Αν και δεν είχα χρήματα. Τουλάχιστον αισθανόμουν ότι τα πράγματα πήγαιναν καλά. Η εταιρεία που δούλευα πήγαινε καλά. Εγώ αισθανόμουν ότι είχα μέλλον εκεί, έδειχναν να με αγαπάνε, να με εκτιμάνε και το μέλλον ήταν ευίωνο. Ξαφνικά, ίσως βλέποντας το κενό της αγοράς και πώς κινείται, η εταιρεία αποφάσισε να πωλήσει το 60% των υπαλλήλων. Καθώς και αρκετών στελεχών. Για καλή μου τύχη, ας πούμε, θεωρήθηκα καλός. Από τα 11 άτομα στο τμήμα μου κρατήσαν μόνο 3 και με κράτησαν. Το κλίμα φυσικά δεν ήταν το ίδιο. Δουλεύαμε υπό καθεστώς φόβου, δουλεύαμε 8 το πρωί με 10 το βράδυ, Δευτέρα με Σάββατο και κάποιες Κυριακές για να παραδώσουμε τα έργα και δυστυχώς δεν υπήρχε αναγνώριση των κόπων μας. Έτσι, το καλοκαίρι του 2009, παραιτήθηκα. Ήταν μια απόφαση που σόκαρε τους γονείς μου, αλλά ένιωθα ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Έπρεπε να κάνω κάτι άλλο. Δικό μου ή όχι. Αλλά έπρεπε. Έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω στη ζωή μου. Ήμουνα 28 χρονών, είχα μια κοπέλα, 4 χρόνια σχέση μια κοπέλα, δεν είχα δουλειά, δεν είχα καμία βοήθεια από πουθενά. Είχα 2.000 ευρώ από επιστροφή φόρου και μια πιστωτική που μου την είχε δώσει ένα διευθυντής τράπεζας, όταν κάναμε ακόμα τράπεζες, χωρίς φυσικά να το δικαιούμε, γιατί ακόμα γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Εκείνο το καλοκαίρι του 2009 δεν πήγα διακοπές. Η κοπέλα μου, καινή γυναίκα μου, τότε πήγε στη Νέα Υόρκη 15 μέρες και εγώ κάθισα μόνος μου στη Θεσσαλονίκη. Να αποφασίσω τι θα κάνω. Καταρχάς αποφάσισα ότι η συγκεκριμένη κοπέλα μάλλον αξίζει και θα την παντρευόμουν σε 2-3 χρόνια.
Για την ακρίβεια, έκανα όλο το πλάνο μου, όπως κάνω συνήθως, και είπα θα την παντρευτώ το 2012, που κλείνουμε 6 χρόνια, και το 2011 θα της κάνω πρόταση γάμου και όλα καλά. Πολύ αισιοδοξία βέβαια, γιατί θα μπορούσε πολύ εύκολα να με έχει χωρίσει, έτσι. Δεύτερον, αποφάσισα τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Είπα, θέλω να κάνω ένα design studio που να ασχολείται με την αρχιτεκτονική, το interior design, την κατασκευή, να κάνουμε δικά μας έργα, product design. Τέλεια. Σε αυτό το ταξίδι αποφάσισα να μείνουμε μόνος. Πρώτον, γιατί δεν έχει πλάκα να είσαι μόνος. Και στα καλά και στα κακά. Αλλά και γιατί μπορεί να είσαι καλός σε όλα. Είχα γνωρίσει λοιπόν στη θητεία μου στο στρατό, ναι, στο στρατό, όσοι έχουν πάει ξέρουν ότι αυτό δεν είναι πολύ εύκολο, ένα παιδί που ήταν μικρότερος από μένα, αλλά ταιριάζαμε σε όλα. Είχαμε τα ίδια όνειρα, τις ίδιες ιδέες για το τι θέλουμε να κάνουμε. Και πάνω απ' όλα ήταν καλό παιδί, με όλη την έννοια της λέξης. Σίγουρα καλύτερο από μένα. Ο Κώστας λοιπόν είχε πάει στην Κέρκυρα μετά το στρατό και προσπαθούσε να στήσει εκεί ένα αρχιτεκτονικό γραφείο και να κάνει και κατασκευές. Δυσκολευόταν να ισορροπήσει όμως και είχαμε συνέχεια επαφή. Αποφάσισα και πήγα στην Κέρκυρα να του προτείνω να κάνουμε κάτι μαζί. Ένα στούντιο στη Θεσσαλονίκη με όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο. Ο Κώστας, όντας αρκετά πιο συντηρητικός από μένα, δέχτηκε, μην πιστεύοντας φυσικά τα αρχικά μου όνειρα, αλλά γνωρίζοντας τις ικανότητές μου. Τι έκανα εγώ. Εγώ ήμουν καλός στο να πουλάω, να βρίσκω πελάτες, να σχεδιάζω, να ξοδεύω. Ο Κώστας ήταν καλός στο να οργανώνει, να κατασκευάζει, να μιλάμε τις υπηρεσίες, να συμμαζεύει τα οικονομικά. Βρήκα λοιπόν κάποιους ακριβώς αντίθετο από μένα, που να συμπληρώνει αυτά που εγώ δεν ξέρω. Έτσι στις 2 Δεκεμβρίου του 2009, 10 χρόνια σχεδόν πριν, ξαναπήγαμε στην Κέρκυρα και καταφέραμε να πείσουμε ένα ζευγάρι Άγγλων να μας αφήσει να σχεδιάσουμε και εν τέλει να κατασκευάσουμε το σπίτι τους, το οποίο κόστησε 1,5 εκατομμύριο. Ένα σπίτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν το μεγαλύτερο έργο που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Αυτό ήταν το πρώτο μας έργο. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί προφανώς. Μας πήρε 2,5 χρόνια για να το τελειώσουμε. Σκεφτείτε ότι μόλις είχα παντρευτεί και 3 μέρες μετά πήγα στην Κέρκυρα για να ολοκληρώσω πριν έρθουν οι πελάτες και το δουν. Η εταιρεία λοιπόν ξεκίνησε. Τα λεφτά για να γίνει προήλθαν κυρίως από εκείνη την ξεχασμένη πιστωτική. Να είναι καλά, αυτός ο διευθυντής. Από ένα γραφείο των 35 τετραγωνικών μέτρων πήγαμε στα 140. Από τα 140 στα 500. Από τα 2 άτομα φτάσαμε σε 2 χρόνια στα 6 και σε 5 χρόνια στα 14, στα 8 χρόνια στα 22 και στα 10 χρόνια που κλείνουμε την επόμενη εβδομάδα. Είμαστε 41 άτομα στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και 3 στο Λονδίνο. Στην αρχική ομάδα των partners του γραφείου, εμένα και του Κώστα δηλαδή, προσθέθηκε γρήγορα και η Μαρία. Η Μαρία ξεκίνησε σαν υπάλληλος το Δεκέμβριο 2012. Ας θυμηθούμε, ήμασταν 6 άτομα τότε. Και σε λιγότερα από 3 χρόνια εξελίχθηκε με την αξία της να είναι partner, καθώς και να μου βαφτίσει και τη μικρή μου κόρη. Να πούμε για το Λονδίνο. Γιατί είπαμε ότι έχουμε 3 άτομα στο Λονδίνο. Είχαμε την τύχη να έχουμε στο γραφείο μας τον Στάθη, ο οποίος έγινε, όπως λέω, ερωτικός μετανάστης στην Αγγλία, ευτυχώς τον παντρεύτηκε, και έγινε partner μας στο Λονδίνο. Έτσι, με τα Capital Controls, αποφασίσαμε και επενδύσαμε στην αγορά του Λονδίνου. Και αυτή τη στιγμή το Λονδίνο θα ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια τζίρο και ήδη έχει 3 άτομα που είναι εκεί, αν και το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς γίνεται στην Ελλάδα. Όπως υπόθηκε και προηγουμένως από το Θανάση, το γραφείο προσπαθεί να έχει εξωστρέφεια. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Ελλάδα και σίγουρα η Θεσσαλονίκη έχει μεγάλες προοπτικές να εξάγει σοβαρό design στο εξωτερικό. Είτε είναι η αρχιτεκτονική, είτε το interior design, το product design, είτε η γραφιστική που ήδη είναι πρωτοπόρα με αρκετά γραφεία, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, και κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Έτσι και εμείς σαν γραφείο έχουμε σχεδιάσει καταστήματα στο Λονδίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, το Ντουμπάι, το Μαϊάμι, τις Κάνες, τη Σιγκαπούρη και άλλα. Το γραφείο έχει βαβευτεί με 5 διεθνή βραβεία, το German Design Award, το A Design Award, το International Hotel and Property Award, το BigSee Award. Ήταν ονορίστα Interior Design Award του μεγαλύτερου περιοδικού στον κόσμο του Interior Design Magazine στη Νέα Υόρκη, καθώς και πρόσφατα πήρε το βραβείο για το καλύτερο City Hotel στην Ελλάδα το 2019. Αυτά για μένα. Το θέμα είναι γιατί. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Θα σας πω τι έμαθα εγώ σε αυτή τη διαδρομή και ίσως να βοηθήσει και εσάς κάποια στιγμή. Ούτως ή άλλως, αυτές οι ομιλίες δεν έχουν σκοπό να αναδείξω τον ομιλητή, αλλά να εμπνεύσω όσο τους ακούν και να καταλάβουν ότι υπάρχουν και άλλοι που ίσως νιώθουν το ίδιο με αυτούς. Ξεκινάμε. Είναι 10, ελπίζω να μην βαρεθείτε. Μην θεωρείτε τίποτα ένα. Μην θεωρείτε τίποτα σίγουρο. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα φέρνει η ζωή. Και σίγουρα πρέπει να ετοιμαστείς για το χειρότερο. Δεν σημαίνει ότι οι γονείς σου έχουν μια καλή δουλειά και είναι καλοί σε αυτό που κάνουν, θα είσαι και εσύ το ίδιο. Και θα συμβεί και σε σένα. 2. Μια αποτυχία, σχεδόν καταστροφική, η χρεοκοπία δηλαδή της δουλειάς του πατέρα μου,
είτε στην πραγματικότητα ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Ήταν λυτρωτικό να μην χρειάζεται να κάνω κάτι το οποίο ποτέ δεν μου άρεσε και μάλλον δεν θα ήμουν και ποτέ καλός. Τρία, να δουλέψεις σε μια εταιρεία που σε εκτιμάνε, δεν σε εκμεταλλεύονται και τα αφεντικά σου είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνουν. Να υπάρχουν προοπτικές εξέλιξεις. Εμείς σε γραφείο το τηρούμε αυτό. Εκτός των λογικών πραγμάτων, όπως πρόληψη, αντί για μπλοκάκια, προσφέρουμε ιδιωτική ασφάλεια υγείας, που καλύπτει γιατρούς, νοσοκομιακά, φυσιοθεραπείες, μέχρι και μεταφορά με ελικόπτερο. Επιδοτούμε την εγκυμοσύνη, ναι, επιδοτούμε την εγκυμοσύνη και δίνουμε αρκετές παραπάνω μέρες άδειας από ό,τι σίγουρα ορίζεται. Όσο για την προοπτική, το γραφείο πλέον έχει ιεραρχία με προοπτικές εξέλιξεις έως και partnership. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα. Και είναι κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν σε εμάς και θα γίνει και σίγουρα στο μέλλον. Αν μπορείς, αν τέσσερα. Sorry, θα τα λέω έτσι, γιατί είναι μετρημένα. Αν νιώσεις ότι θες να κάνεις κάτι δικό σου, κάν το. Βρες ένα-δύο άτομα που να μπορείς να συνοηθείς και να αξίζουν. Δεν χρειάζεται να είστε φίλοι. Συνήθως οι φίλοι μας είναι ίδιοι με εμάς. Στην πραγματικότητα δεν θες αυτό. Θες κάποιον που να κάνει αυτά που δεν κάνεις εσύ. Εγώ με το συνέδριό μου δεν έχουμε πάει ποτέ μαζί διακοπές. Σπάνια βρισκόμαστε εκτός γραφείου και έχουμε τελείως ξεχωριστές ζωές. Πέντε. Είναι εξίσου σημαντικό το να μπορείς να πουλάς τη δουλειά σου όσο η δουλειά η ίδια. Δεν μπορεί να υπάρχει επιτυχία εάν δεν είναι και τα δύο σε ισορροπία. Να είσαι καλός δηλαδή στο να πουλάς, αλλά και να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Έξι. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, βρες εναλλακτικές. Εμείς βρήκαμε και επενδύσαμε στο Λονδίνο, προτού είναι τα πράγματα εδώ πιθανώς μη βιώσιμα. Για αρκετό καιρό το Λονδίνο μας έδινε δουλειά και βοήθησε στη ζωή του γραφείου. Βέβαια, πλέον τα πράγματα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν εκεί πέρα με τον Brexit. Εφτά. Στα πιο προσωπικά. Βρες μια κοπέλα. Ένα αγόρι, ό,τι θέλει ο καθένας, που να σ' αγαπάει στα δύσκολα. Πριν να έχεις πετύχει κάτι, χωρίς να χρειάζεται να προσποιηθείς ότι είσαι κάτι που δεν είσαι και φρόντισε να την κρατήσεις. Να τον. Προγραμμάτισε το μέλλον με αισιοδοξία, όμως πιστεύοντας πάντα ότι όλα τα πράγματα κάποτε θα τελειώσουν. Μόνο τότε μπορείς να το απολαύσεις πραγματικά. 8. Προσπάθησε να ισορροπήσεις όλους τους τομείς της ζωής σου. Αυτή είναι, το λέω συχνά αυτό, η οικογένεια, η σχέση του καθενός, η καριέρα, η δουλειά δηλαδή, η διασκέδαση, οι φίλοι μας και οτιδήποτε, και τέσσερα, η βοήθεια προς τους τρίτους. Ιδιαίτερα η βοήθεια προς τους πιο αδύναμους είναι πραγματικά λειτουργικό σαν συνέστημα. Μόνο εφόσον υπάρχει ισορροπία και στα τέσσερα, είσαι πραγματικά ευτυχισμένος. 9. Το έχω ξαναπεί. Ο Ελίτης είχε πει ότι η επιτυχία χρειάζεται τα τρία ταφ. Ταλέντο, τόλμη και τύχη. Εγώ θα προσθέσω και ακόμα ένα, το τρέξιμο. Αν θεωρήσουμε ότι το ταλέντο είναι υποκειμενικό, θα χρειαστεί αρκετή τόλμη και τρέξιμο για να πετύχουμε. Όσο για την τύχη, την οποία αρκετοί παραβλέπουμε, είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι πιστεύετε. Έχω πολλά παραδείγματα που καταφέραμε να κάνουμε κάτι γιατί απλά ήμασταν στο σωστή στιγμή, σωστό χρόνο κάπου. Ή άτυχοι, γιατί ένα CEO δεν ήρθε στο ραντεβού γιατί κάτι του έτυχε. Και χρειάστηκε να κάνουμε ένα meeting με κάποιον υφιστάμενο και τελικά δεν κατάφερε να επικοινωνήσει ποιοι είμαστε. Τέλος, 10. Να είσαι αξιοπρεπής. Η ζωή είναι μικρή. Ο κόσμος είναι ακόμα πιο μικρός. Ο πεθερός μου έλεγε ότι μην κοιτάς τα δώρα και τα καλάθια που σου στέλνουν τις γιορτές όταν δουλεύεις και έχεις επιτυχία. Σημασία έχει να δεις τι θα σου στέλνουν όταν βγεις στη σύνταξη. Στο τέλος, αυτό που θα σου μείνει είναι η αξιοπρέπειά σου, ο τρόπος που θα σε θυμούνται γύρω και τα παιδιά σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Ευχαριστώ τους γονείς μου για τα εφόδια. Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό. Τους πελάτες μας όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που έχουμε δουλέψει μαζί. Σε εσάς οφείλετε επιτυχία. Κώστα και Μαρία, σας ευχαριστώ γιατί δεν θα είχα ποτέ καλύτερους συνεταίρους σε αυτό που έχουμε χτίσει μαζί. Πέγγι, δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερη σύντροφο στη ζωή μου. Μου έχει χαρίσει τις δύο υπέροχες κόρες μου, τη Μάγια και τη Φίβη, που κάποια στιγμή ελπίζω να δουν αυτή την ομιλία. Να είστε καλά όλοι, σας ευχαριστώ.